Μαζί μου απόψε ο Φαΐλος Γρανιδιώτης, δικηγόρος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Χατρούγκαλος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμος Κουμπούρης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Σταύρος Καρβούνης, νομικός οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ο δημοσιογράφος ο Αντώνης Κοκορίκος. Κύριε Καρβούνη, θα ξεκινήσω με εσάς. Μου είπατε ότι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πρώτα για την τρομοκρατία. Ακριβώς. Και μετά θέλω να σας ρωτήσω τι αίσθηση έχετε, πώς πάει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Καταρχήν, κύριε Γιάτσο, να πω για την τρομοκρατία. Προστίθεται στις παραμέτρους που συνθέτουν την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα. Ναι. Και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Ναι. Για τον εξής λόγο, ότι σήμερα η χώρα για να φύγει από την κρίση, για να μπορέσει να δώσει μια εικόνα ότι να έρθουν επενδύσεις, να δημιουργηθεί ανάπτυξη για να καταπολεμήσουμε και την ανεργία και τις κοινωνικές αδικίες, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, πολιτική βεβαιότητα. Η τρομοκρατία και η αβεβαιότητα αναφορικά με την ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιτείνουν μια κατάσταση και δεν έχουμε επενδύσεις και έχουμε κυρίως επιδείνωση και της ανεργίας. Σήμερα έχουμε πολιτική σταθερότητα, γιατί το ακούω από πάρα πολλούς, τα ακούω και από εσάς απόψε. Μιλάνε όλοι για την πολιτική σταθερότητα. Έχουμε πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Σήμερα, εν ώψη της προεδρικής εκλογής, δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα. Ναι. Δηλαδή, πολιτική βεβαιότητα των παραμέτρων. Αν γίνουν εκλογές, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το σύνολο. Άρα, έκανα καλά, δηλαδή, η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με την που ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης. Άποψή μου είναι όχι. Θα έπρεπε να πάει κατευθείαν στις εκλογές. Να πάμε τώρα στις εκλογές. Ακριβώς. Και αυτό το λέω ειλικρινά με τα λόγου γνώσεως. Με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωζώνη, και γνωρίζω πολύ καλά το χώρο, υπηρέτησα αυτό το χώρο 15 χρόνια. Ναι, είναι γνωστό αυτό, ναι. Δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι και να έχεις την πολιτική αβεβαιότητα ποιος θα είναι η κυβέρνηση και αν αυτή η κυβέρνηση έχει την νομιμοποίηση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, γι' αυτό πάει πίσω η συζήτηση για το χρέος κλπ. Για να ξέρουν και οι δανειστές με ποιον θα κάνουν την επόμενη μέρα. Η συζήτηση για το χρέος πήγε πίσω διότι δεν υπάρχει ακόμη, δεν υπάρχουν κοινοτικοί θεσμοί, δεν έχουν ακόμη σχηματιστεί μετά τις εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχουμε ακόμη την Κομισιόν. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, να θέσει όμως η Ελλάδα με δικές της θέσεις το τι θέλει από την Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Έχουμε μνημόνιο το οποίο η κυβέρνηση λέει το επιβάλλουν οι ξένοι. Είναι λάθος. Το μνημόνιο δεν το επιβάλλουν οι ξένοι. Σε όλες τις επιστολές που απευθύνουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος λένε ότι το μνημόνιο είναι ελληνικό. Προσκαλούν, είναι ελληνικό σχέδιο. Προσκαλούν, έτσι είναι. Και είναι ελληνικό σχέδιο. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί. Έτσι εμφανίζεται βέβαια. Έτσι, όχι έτσι τυπικά. Εμφανίζεται. Συγχωρείτε, εγώ δεν καταλαβαίνω από οικονομία πολλά, ούτε γνωρίζω πολλά οικονομικά. Έτσι αλλά όχι, τυπικά, τυπικά. Δηλαδή του όρου των συμβάσεων των μνημονίων του κανονίζουμε εμεί. Παρακαλούμε, όχι, λέτε. Παρακαλούμε να έρθουν για να μα βοηθήσουν. Δεν έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο. Εμεί του ορίζουμε. Εμεί κανονίζουμε του όρου τη συμβάση. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος να το κάνουμε. Άρα είμαστε δύο φορές εγκληματίες. Αν η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή έχει κάνει τέτοια μνημόνια τα τελευταία χρόνια, έχει εγκληματίσει. Ο κ. Καρβούνης έχει δίκιο. Τυπικά τα letter of intent στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πείτε τα λίγο απλά, κύριε Κατρούγκαλε, αυτά τα. Ναι, υπάρχει μια επιστολή. Ειδικά στον κόντρα, θέλουμε να μιλάμε πολύ ελληνικά. Υπάρχει μια επιστολή που κάθε χώρα που θέλει να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε και από το δικό μας το πρώτο μνημόνιο, απευθύνει μια επιστολή με την οποία ζητά. Όπως ζητάνε στις ταινίες, αν έχετε δει τρόμου, στο βρικόλακα να μπει μέσα, γιατί αλλιώς το βαμπύρ δεν μπορεί να μπει. Δεν είναι τυπικό. Αλλά δεν έχετε όροι, δίκιο. Κύριε Καρβούνη, οι όροι του μνημονίου όμως σαφώς και υπαγορεύτηκαν. Έχουμε τις δηλώσεις. Ναι, ακούγεται, λίγο παράξενο όχι, αυτό που λέτε. Όχι, έχουμε αποδείξεις. Έχουμε αποδείξεις. Ακούστε το επιχείρημα. Ακούστε το επιχείρημα. Δεν το κάνει η Ελλάδα. Εμείς επιβάλλουμε τους όρους στο λιοντάρι. Ακούστε ένα επιχείρημα τώρα. Όταν δόθηκε στην επέτειο των 1,5 έτους από το μνημόνιο ένα αφιέρωμα στο Βήμα για το πώς έγινε το μνημόνιο, οι υπουργοί του Πασόκ που δεν κατονομάζονταν, και θα καταλάβετε και δεν κατονομάζονταν στο ρεπορτάζ του Βήματος από αυτά που είπαν, ανόμασαν το μνημόνιο το πρώτο, μνημόνιο Φραγκενστάιν, με την έννοια ότι ήταν σειραφή τριών διαφορετικών μνημονίων, της Ρωσίας, του Μεξικού και της Τουρκίας. Μας έδωσαν δηλαδή αυτοί το τι θα τους δίναμε εμείς. Τάχα, ώστε εμείς να φαινόμαστε ότι ζητάμε τους όρους τους λεόντους που μας επέβαλαν. Πρακτικά πρέπει επομένως και κακοροϊδία. Ναι. Δεν είναι μόνο το αυτονόητο. Κύριε Καρβούνη, τι ακριβώς θέλετε να πείτε, δεν το κατάλαβα ειλικρινά. Ξέρετε τι γίνεται, ότι ειλικρινά οι θέσεις είναι ελληνικές. Και πρέπει να έχουμε την ευθύνη να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι στην Ελλάδα ασκήθηκε μια πολιτική που επιβλήθηκε. Πάντως, λίγο ακούγεται περίεργο, εγώ με τα λίγα οικονομικά που γνωρίζω, να ζητάς λεφτά και να καθορίζεις εσύ τους όρους του δανείου. Δεν δηλαδή πάω εγώ στην τράπεζα να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο. 200.000 να αγοράσω ένα διαμέρισμα. Και θα πω εγώ στην τράπεζα ποιους όρους θέλω. Προσέξτε, το δάνειο το οποίο πήραμε. Δεν είναι αυτό λέτε. Δεν είναι αυτό λέτε, κύριε, κύριε Κουμπούρη. Το δάνειο το οποίο λαμβάνεις από την τράπεζα, ο δανειστής και εμείς πήγαμε και ζητήσαμε δάνειο
διότι θεωρήσαμε ότι δεν είμαστε δυνατοί να αντλήσουμε τα χρήματα που θέλουμε από την αγορά, την από τις διεθνείς χρηματαγορές. Και είπαμε, θέλουμε λοιπόν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Και πήγαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζητήσαμε από εκεί ένα δάνειο. Ο δανειστής, αυτοί λοιπόν δεν βάζουν όρους από αυτούς που ζητάμε τα χρήματα. Θα σου δώσω το δάνειο, αλλά απαιτώ από εσένα να ασκήσει μια πολιτική που να εξηγιάνει την οικονομία σου, ούτως ώστε να μπορεί να έχει μια βιωσιμότητα στο να ανταποκριθεί στην απόσβεση του δανείου. Είναι τα μέτρα που παίρνει. Σου υπαγορεύουν τα μέτρα που θα πάρει. Όχι, κύριε Λιάτσο. Όχι. Σου υπαγορεύουν την δυνατότητα να είσαι σε μια εξηγίανση. Η πρόταση είναι δική σου. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι απλό για να το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που λέμε. Βεβαίως. Η Τρόικα δεν ζητάει, για παράδειγμα, το 14-15.000 απολύσεις. Η Τρόικα ζητάει 15.000 απολύσεις. Έχουμε φτάσει στις 10.500 και βλέπουμε και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει, βγαίνει ο άνθρωπος στεναρά και λέει μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου θα φύγουν και οι υπόλοιποι. Να φτάσουμε στο στόχο των 15.000 απολύσεων. 100 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα δεν μπορεί να αποφασίσουμε μόνοι μας. Λοιπόν, και ο Σαμαράς δεν τόλμησε στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ κύριε Καρβούνη, να πει αυτό που είπε ο κύριος Χατρούγκαλος τώρα για τις 100 δόσεις. Κύριε Γιάτσο, έχουμε 21 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν δεν μας πει η Τρόικα αυτό, κάνει αυτό, δεν μπορεί η κυβέρνηση να πουλήσει δύο ρούπι. Ακούστε, έχουμε 21 δισεκατομμύρια αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Το 2009 είχαν φτάσει, που παρέδωσε η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, 29 δις. Δεν μπορείς με αυτά τα 29 δις που έχεις τεράστιο έλλειμμα να δανείζεσαι συνεχώς. Οι δανειστές, έχω και σου λένε, πρέπει να μειώσει το έλλειμμα. Επομένως, πρέπει να μειώσει το κράτος. Η πολιτική όμως μείωση του κράτους είναι ελληνική. Αν μπορούσαν να είχαμε και άλλη πολιτική. Σου λένε όμως πόσο να μειώσει το κράτος. Αλλιώς δεν εγκρίνεται. Σου λένε, πόσο να μειώσει το κράτος. Δεν σου το λένε. Για να φτάσουν στο στόχο που θέλουν αυτοί. Τι λέτε, κύριε Κρανιδιώτη. Κύριε Λιάτσο, κοιτάξτε. Νομίζω γιατί ακούω πράγματα τα οποία είναι και λίγο κοινοφανή και προκαλούν και σύγχυση στον κόσμο. Νομίζω τα πράγματα είναι πιο απλά ακόμα και για κάποιον που δεν είναι δήμονας. Όταν καταντήσει να μπορεί να δανειστεί από μία και μοναδική πηγή, γιατί εκεί είχαμε φτάσει. Να πας δηλαδή στην Τρόικα, δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Τότε αυτός που σε δανείσαι επιβάλλει και τους όρους. Τώρα, το αν γίνεται αυτό με κάποιες, αν θέλετε, μια διπλωματική αφορά και σου λέει, έλα, στείλε μου ένα letter of intent και εγώ θα έρθω μετά. Βλέπω και εσείς τα γαλλικά, τα μιλάτε και εσείς τα γαλλικά. Ναι, όχι, εννοεί. Την εκδήλωσε ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, έτσι το λέμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, να με προσκαλέσεις για να έρθω, να σου επιβάλλω κάποιες πολιτικές. Εντάξει, τώρα μπορούμε να το βαφτίσουμε όπως θέλουμε. Η ουσία είναι όταν έχει μία. Οι δανειστές επιβάλλουν τους όρους. Επιβάλλουν όρους όπου έχει περιθώρια πάντα να διαπραγματευτεί κάποια πράγματα, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Σου ξέρει, λοιπόν. Το λέω, είναι κοινοφανές ακούγεται, αλλά το λέω πραγματικά με τα λόγω γνώσεως. Λέει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι θα φύγω με το μνημόνιο. Πολύ ωραία. Και έχει την αίσθηση ο ελληνικός λαός ότι θα φύγει ένα μαύρο πέπλο από πάνω του και θα δούμε τη γη της Επαγγελίας. Ναι. Τρομερό λάθος. Ναι. Μπορεί να σας ρωτήσω, γιατί προσέξτε, μπορεί να λένε ότι θα φύγουμε με το μνημόνιο, είστε πολύ αλλά μνημόνιο θα έχουμε. Κύριε Καρβούνη, είστε πολύ καλός στα οικονομικά. Νέο μνημόνιο θα έχουμε, τι πιστεύετε? Όχι, θα έχουμε νέο μνημόνιο, θα έχουμε πολιτικές, οι οποίες θα είναι ουσιαστικά ιονοί μνημονιακές. Διότι αυτό, συγγνώμη κύριε Κρανιδιώτη, αυτό προϋποθέτει... Μπορείτε να παρεμβαίνετε, δεν ελεύθερα. Ένα λεπτό, κοιτάξτε. Αφήστε με να τελειώσω. Αυτό προϋποθέτει το γεγονός. Ακούστε, εδώ έχω μπροστά μου όλα τα νούμερα. Το 2017 θα πρέπει να έχουμε δημόσια έσοδα συνολικά, ασφαλιστικές εισφορές και έσοδα προϋπολογισμού 87 δις. Είναι ποσόν πολύ μεγάλο. Το 17. 87. Το 87 δις το 17. Το 17 βεβαίως. Σε αυτό δημιουργείται μέσα σε αυτά τα πλαίσια ένα κράτος που έχει μισθοδοσία 20 δις και δημιουργείται ένα κοινωνικό έλλειμμα, δηλαδή έχουμε 26 δισεκατομμύρια συνεισφορές για συντάξεις και 39 δισεκατομμύρια συντάξεις και άλλες κοινωνικές παροχές. 13 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν βρίσκονται εύκολα. Κατά συνέπεια, θα ασκήσει πολιτικές περιοριστικές μείωση του κράτους, που θα είναι μνημονιακές ουσιαστικά. Μη λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Κύριε Καρβούνη, να ρωτήσω το εξής απλό. Εδώ ακούμε τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος λέει τα μνημόνια τέλος, φεύγει η Τρόικα, δουνουτού τα πάντα όλοι, και βγαίνουμε στην αγορά και θα επιδιώξουμε να έχουμε και χαμηλά επιτόκια. Είναι εφικτό αυτό? Προσέξτε, τα μνημόνια δεν είναι τέλος. Δεν είναι τέλος. Όχι βέβαια. Άρα μας λέει ψέματα ο κύριος. Βεβαίως λέει ψέματα. Διότι ακριβώς μεταφέρει το μνημόνιο ως μεταφυσικό. Δηλαδή είναι ένα πέπλο, φεύγει και τελειώσαμε. Ερώτηση δεύτερη. Ερώτηση δεύτερη, αν βγαίνουμε την κουβέντα ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά. Ναι. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα έρθει. Αυτή είναι η εκτιμήση του κόσμου. Και αυτό δείχνει όλη η ατμόσφαιρα, οι δημοσκοπήσεις κλπ. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη σας την κατάσταση? Θα πάει και αυτό σε μνημόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ... Είναι μονόδρομος δηλαδή αυτό που μας λέτε? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Όχι, αν είναι μονόδρομος. Όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξαγγείλει μία σειρά παροχών. Αυτές συνεπάγονται δαπάνες. Όταν σας λέω τα έσοδα το 2017 θα είναι τόσο και οι δαπάνες δεν μπορεί ποτέ να φτάσουν στο επίπεδο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βρει χρήματα.
ή επιπλέον χρήματα ή θα πρέπει να ασκήσει πολιτικές περιορισμούς. Κύριε Καρβούνη, 9 δισεκατομμύρια είναι τα τεχογλωσσία που δίνουμε, από δικά μας λεφτά, όχι τα λεφτά μαζί. Όχι, οι τόκοι είναι περίπου τα 6 με 6,5 δις. Τα χρεολύσια είναι παραπάνω. Εντάξει, ακούστε. Δεν είναι νέα δις. Ακούστε, είναι 9 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα που φεύγουν από τις δικές μας τσέπες και πηγαίνουν. Δεν φεύγουν, γιατί μόνο και μόνο αυτά. Ακούστε όμως, είστε επιστήμονας έγκριτος. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Ακούστε ποια αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή τους τόκους που πληρώνουμε, τους δανειζόμαστε, κύριε Κατρούγκαλε. Μην μπερδευόμαστε μόνο με τους αριθμούς. Τα μνημόνια είναι πάρα πολύ. Όχι, οι αριθμοί είναι πολύ σημαντικοί. Δεν μπορούμε να λέμε νούμερα στον αέρα χωρίς να υπολογίζουμε τι λέμε. Είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Αλλά ακούστε. Ακούστε. Πολιτικά λέει. Α, ακούσουμε λίγο τον κύριο Κατρούγκαλε. Πολιτικό ψευδέστημα. Τα μνημόνια είναι ένα σχέδιο αλλαγής κοινωνίας. Δεν είναι μόνο μας δανείζουν λεφτά και μας επιβάλλουν όρους. Τα μνημόνια λοιπόν είναι ένα σχέδιο να φύγουμε από ένα μοντέλο καπιταλισμού, ναι, αυτό που είχαμε τις μεταπολεμικές δεκαετίες, που ήταν μεν σύστημα αγοράς, αλλά είχε και κοινωνικά δικαιώματα, είχε και εργατικά δικαιώματα του συλλογικού εργατικού δικαίου, ναι, ναι, και να πάμε σε ένα μοντέλο απελευθέρωσης αγοράς, σαν αυτό που από την αρχή προσπάθησε ο Πινοσέτ να φέρει στη χιλή. Μάλιστα. Όπου πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπου πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτές οι πολιτικές φέρνει. Αυτές οι πολιτικές δεν είναι όμως σε δανείζω για να εξηγιαρθείς. Αυτές, ναι, οι πολιτικές είναι να μην υπάρχει εργασιακή ασφάλεια. Να μην υπάρχει ανάπαυση στις Κυριακές. Να μην υπάρχει οκτάωρο. Να υπάρχει πλήρης ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Να μην υπάρχουν κοινωνικές δαπάνες όπως τις ξέραμε. Να μην υπάρχει δωρεάν παιδεία. Να μην υπάρχει δωρεάν υγεία. Αν λοιπόν θέλουμε αυτό το μοντέλο, προφανώς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές. Αν δεν το θέλουμε, θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Κύριε Πείτε μου κάτι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Με συγχωρείτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Κατρούγκελε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πού θα βρει τα λεφτά? Ναι, σας είπα. Πείτε μου πώς θα. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα όμως. Απολύτως συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν. Λέμε, υποθέτουμε ότι έρχεται αύριο ο κύριος Τσίπρας και καλώς να έρθει ο άνθρωπος και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι και να κάνουν μια ωραία κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ναι, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί. Θα σας πω για να πάει, για να πάει καλύτερα ο τόπος. Λεφτά που θα βρουν. Δύο πηγές. Δεν θα τσακωθώ με τον κύριο Καρβούνη για το ακριβές ποσό των χρημάτων που φεύγουν από εμάς, αλλά φεύγουν, ναι, εκτός από τα χρήματα με τα οποία μας δανείζουν. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό που ρωτάω. Θα σας πω δύο πράγματα. Απαντήστε. Ναι. Χρήματα που θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ότι θα πάψουμε να εξυπηρετούμε το χρέος με τον τρόπο που το εξυπηρετούμε, θα εξοικονομηθούν χρήματα. Και πέρα από αυτό. Και αν δεν συμφωνήσουν οι δανειστές για το χρέος. Να σας πω και το δεύτερο. Παρακαλώ. Αυτό που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει καθυλώσει την οικονομία. Αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό και να ολοκληρώσω αυτό. Αυτό που έχει καθυλώσει αυτή τη στιγμή την οικονομία σε μια αργή σπήρα θανάτου είναι η πολιτική της λιτότητας. Ναι. Γιατί αφαιρεί ρευστότητα από την αγορά. Αφαιρώντας ρευστότητα από την αγορά, οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε τέτοιο αδυναμία λειτουργίας που κλείνουν. Αυτό δημιουργεί ανεργία. Αυτό δημιουργεί έλλειψη εσόδων στο κράτος. Δεν μου απαντάτε όπως παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι θα χρειαστεί η επόμενη κυβέρνηση χρήματα. Θα δανείζετε χρήματα. Θέλω ένα λεπτό για να σας το πω ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας προϋποθέτει απελευθέρωση από τις πολιτικές λιτότητας. Όπως λένε οι οδηγοί. Συμφωνούμε, στο αυτοκίνητο, συμφωνούμε. Το πρώτο φρένο είναι το γκάζι. Έτσι και στην οικονομία, το πρώτο γκάζι είναι απελευθέρωση από το φρένο. Αν σταματήσουμε τις πολιτικές λιτότητας και δώσουμε μια όθηση στην αγορά, ναι, και μια όθηση στην αγορά να τη δώσουμε με το να γυρίσει, ας πούμε, ο μισθός ο ελάχιστος στα 751 ευρώ, εκεί που είχαν συμφωνήσει οι κοινωνικοί. Θα μεγαλώσει την ανεργία, δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μεγαλώσει η ανεργία, το αντίστροφο. Γιατί θα δοθούν μια ρευστότητα στην αγορά και θα ξαναπάρει η οικονομία μπροστά. Κύριε Κατρούγκαλε, τίποτα δεν λέτε τόσο. Κύριε Γιάτσο, εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω. Εσείς νομίζετε ότι αυξάνεται στους μισθούς νομοθετικά, ότι θα φέρετε και την ανάπτυξη. Ούτε γιατί 751 και 1000. Τα γιατί 751 ευρώ είναι αυτά που είχαν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι. Πρώτα απ' όλα, κύριε Γιάτσο, να συμφωνήσουμε. Να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι πρώτα απ' όλα είναι καλό πράγμα το να βγούμε σε αγορές, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, διότι δεν μπορούσαμε να δανειστούμε από άλλες πηγές. Το να έχουμε άλλες πηγές δανεισμού, λοιπόν, είναι πρώτα απ' όλα θετικό και σημαντικό. Δεν πρέπει να ζούμε με δανεικά. Δεύτερον, πρέπει να φτιάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Δεύτερον, αυτά που υπόσχεσαι εσείς, στην ουσία μας δίνεται μια υπόσχεση ότι θα ζήσουμε, διαβίουμε με δανεικά, τα οποία θα τα βρίσκουμε και εύκολα. Λοιπόν, δεν πρέπει δεύτερον, πάρα πολλές από τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν μέσα στο μνημόνιο ή στο όποιες συμφωνίες τέλος πάντων κάναμε. Είναι θετικές και έπρεπε να τα έχουμε κάνει μόνοι μας. Δηλαδή, το να έχουμε ισοσκελεσμένους προϋπολογισμούς δεν είναι κάτι που να το έχουμε κάνει. Το να κάνουμε μια καθάρεση στο δημόσιο και να μην προσλαμβάνουμε ανθρώπους με πλαστά πτυχία, πλαστά μεταπτυχιακά και να είναι στιβαγμένοι ένας πάνω στον άλλο για να μην παράγουν έργο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Γίνανε. Εγώ δεν έχω απαλλάξει το κόμμα μου. Ποτέ δεν έχω απαλλάξει το κόμμα από την όποια ευθύνη του. Κυβερνήσαμε λιγότερο, μικρότερη ευθύνη μας, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να τελειώσω, κύριε Βετρέφη. Θα πάρετε εσεί το λόγο μετά. Άρα λοιπόν αυτά έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή, το να πετάμε το χρήμα από
από το παράθυρο ή το να επιτρέπουμε σε ΜΚΟ και διάφορες προοδευτικές δομές στους δήμους, αναπτυξιακές ή δεν ξέρω εγώ τι, που έχουν τόση σχέση με την ανάπτυξη όσο εγώ με την πυρηνική φυσική, και πετάγαμε τα λεφτά και εκεί από το παράθυρο και φαγώθηκαν κονδύλια για να αναδιαρθρώσει τρεις Ελλάδες. Έτσι, έπρεπε να το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, το να μπει μια δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι μια εντολή των Ναζί, της Μέρκελ, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως, είναι κάτι που να το κάνουμε μόνοι μας έτσι κι αλλιώς. Και η θεωρία ότι μαζευτήκαν οι κακοί καπιταλιστές και θέλουν να καταστρέψουν το φοβερό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είχαμε φτιάξει στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι μια φαντασιακή θεωρία. Ναι, κύριε Κουμπούρη. Πάντως, θα ήθελα να σας πω, κύριε Κρανιδιώτη, δεν ξέρω αν το κάνετε για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ότι θα δώσει διαφορετικά πράγματα από εσάς. Ίσως, δεν ξέρω, δεν το διαβάσατε καλά, δεν ασχοληθήκατε. Το έχω διαβάσει καλά. Πολύ καλά και απάντησα. Υπόσχεται όπως και εσείς. Εσείς είχατε προσφέρει μια πρόταση νόμου. Δεν αν θυμάμαι καλά, 1200-1500. Δεν καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Δεν καταλάβατε. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί η οικονομία. Δεν καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Ακόμη δεν έχετε καταλάβει. Δεν είδατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει να εφαρμοστεί το 751. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε να αρθεί πράξη η υπουργική απόφαση, και στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή δεν λέει ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι το 751 κατώτερο. Το δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε, δεν είπε ότι θα δώσει ξανά τα δώρα, είπε θα δώσει το 13ο στους χαμηλοσυνταξιούχους που θα είναι 400 ευρώ και ο κύριος Σαμαράς βγήκε και είπε θα δώσει 500 ευρώ. Άρα ο κύριος Καρβούνης είχε δίκιο όταν είπε προηγούμενα αυτό που δεν παρακολουθήσατε καλά, ότι αυτά τα μέτρα που είπατε κι εσείς και οι ίδιοι θέλετε να τα εφαρμόσετε και οι ίδιες οι κυβερνήσεις είναι ανάγκη του καπιταλισμού που βρέθηκε η ευκαιρία της κρίσης οι να εφαρμοστούν. Οι επιχειρήσεις που σήμερα δεν μπορούν, παλεύουν, γιατί ξέρετε και εσείς έχετε μια θεωρία ότι έχουμε μια μεγάλη καπιταλιστική τάξη εδώ, ίσως και κουλάκους, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι τροπίνουν το αίμα του κόσμου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παλεύουν να επιβιώσουν για να πληρώσουν και τα 550 και τα 600. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό δεν θα μεγαλώσει την ανεργία, θα σας πω δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις, που σημαίνει και μεγαλύτερες εργοδοτικές φορές. Ο καπιταλισμός, κύριε Κρανιδιώτη, έχει τις αντιθέσεις του. Και τις αντιθέσεις του δεν μπορεί κανείς. Τα έχω διαβάσει, Ευαγγελία, ναι, σας, ένα, κύριε ένα λεπτό. Κουμπούρη. Μα τις μπορείτε έχει. Να μου πείτε. Μα τις έχει. Δεν είναι ζήτημα Ευαγγέλιου. Της κοινωνικοποίησης. Θα σας δώσω μόνο. Πείτε μου μία χώρα που να πέτυχε. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Να διακόψω σε αυτό το σημείο και να ξεκινήσετε εσείς μετά το διαφημιστικό. Ένα στοιχείο θέλω να το δώσω. Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, 2 λεπτών και επαναρχόμαστε.